Δεν έρωτα διαφύγει. Έλε τρόμο. Παιδιά, φέρατε το Βασίλη μου φέρατε. Βασίλη, γι' αυτό μου λένε πάμε διαφημίσεις. Καλέ μου, τι κάνεις. Καλά, δεν το πιστεύω. Έλα, έλα, έλα. Και μου λένε πάμε σε διαφημίσεις και λέω ρίχνε διαφημίσεις. Βασίλη μου. Λοιπόν, έχω βρει τον πελά μου με σένα. Γιατί? Κάτσε, κάτσε να σου εξηγήσω. Κάτσε. Α, δίπλα μου, κάτσε λίγο πιο εκεί. Δεν γίνεται αυτό, όχι Βασίλη, ποτέ, ποτέ. Εγώ κάθεται πάντα δίπλα. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Όχι, εγώ δεν θα γίνω. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Λοιπόν, γιατί ήταν και ο Γρηγόρης δίπλα, ενθουσιάστηκε. Λοιπόν, άκου που λες, που βρήκα τον πελά μου. Βγαίνεις εσύ λοιπόν στην εκπομπή και βλέπω εγώ, λέω τι ωραίο. Εγώ δεν σε είχα προσέξει και μας πω γιατί χάρηκα συνέχεια. Και λέω τι ωραίο παιδί, και όταν μου λένε ότι πάνε και τενόρες και μάλιστα με εξηγούσε ο Θέμης ότι έχει μια πολύ σπουδαία πορεία. Ρε παιδί μου, όλο αυτό μπράβο. Ναι, είπα τι ωραίο. Και έκανα λίγο πλάκα. Θέλω να σου πω λοιπόν μετά ότι δέχτηκα άπειρα μηνύματα μίσους από γυναίκες κυρίες, ακριβώς, ναι, ναι. Που με λέγανε, το είπα και χθες, δηλαδή συναχωρήθηκα τόσο πολύ, έλεγα πραγματικά ότι εδώ ο κόσμος πεθαίνει, ας πούμε, ναι, ναι. Και κάθονται, μπαίνουν σε ένα site και κάτω γιατί βρίζουν. Γιατί βρε, Κατερίνα μου, γιατί. Μιλφάρα, Λισάρα, πώς την έπεσε έτσι, σεξουαλική παρενόχληση στο παιδί. Έφτασε σημείο, ναι, δηλαδή, όταν λέω σε ένα παιδί, τι ωραία αγόρι που είσαι, που το έχω πει άπειρες φορές σε κορίτσια. Και, αυτό. Και σε κορίτσια το έχω πει στον αέρα της εκπομπής, να θεωρείτε σεξουαλική παρενόχληση. Όχι, όχι, προς δηλαδή, Θεού, δηλαδή. Και χάρηκα όμως γιατί μετά μου έστειλαν πολλά παιδιά, φυσιολογικός κόσμος, όχι κάτι που μπαίνουν και μόνο και μόνο. Το Instagram σου, τις δουλειές σου, μπήκαν και σε ψάξανε, τις ναι, συνεργασίες σου. Ναι, ναι, ναι. Και χάρηκα λέει τουλάχιστον έψαξαν αυτό το παιδί και βοήθησα σε κάτι να τον μάθει ο κόσμος περισσότερο. Σε ευχαριστώ για τα καλά σχόλια, εννοείται δεν παρεξηγήθηκε προς Θεού. Δηλαδή... Μήπως Μιλφάρα εννοούσαν τον Γρηγόρη, γιατί βλέπω το βάζεις στο χεράκι σου. Με τον λοιπόν, Βασίλη μου θα τα πούμε και να